Αμετακίνητοι παραμένουν στις θέσεις τους οι τρικαλίνοι έμποροι σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Χρήστο Καλέα, το νομοσχέδιο αυτό θα αποτελέσει την ταχόπλακα για τους μικρομεσαίους. Ενώ κάλεσε τους συναδέλφους του, εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Συμμετείχαν όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι από τη Θεσσαλία. Σκεφτείτε ότι όλοι απαριθμούν τουλάχιστον 30.000 μέλη και βροντοφωνάξαμε ακόμη μια φορά, πολιωστή φορά, όχι για τις Κυριακές. Παρευρεθήκαν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι από άλλους φορείς, φυσικά εκπρόσωπος της Εκκλησίας από τη Λάρισα και από τη μεριά του Κοινοβουλίου ήταν μόνο, και θέλω να το πω αυτό και να το τονίσω, μόνο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δήλωσε κιόλα ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν για ούτε μια άλλη Κυριακή. Το κόμμα της και η ίδια. Θεωρούμε όμως εμείς ότι αυτό ξαναεπανέρχεται. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν παρακάτω. Βλέπετε ότι όλη η Ελλάδα και περισσότερο η Θεσσαλία που αφορά εμάς, ξαναείπαμε όλοι μαζί όχι και με όλους τους φορείς μαζί που συμπαρασταθήκανε και λέμε όχι τις Κυριακές. Δεν ξέρω γιατί η κυβέρνηση το φέρει σαν νομοσχέδιο να το ψηφίσει.